Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι με πολύ χαρά εδώ. Να συγχαρώ όλη την Επιτροπή για την έκδοση του βιβλίου. Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον και πληροφορήθηκα έτσι από πάρα πολλές πλευρές το φαινόμενο της πανδημίας. Εγώ στο σύντομο χαιρετισμό μου θα θίξω απλώς το θέμα της εκπαίδευσης σαν εκπαιδευτικός και από το τελευταίο κεφαλαίο που μιλάει λίγο για τις ψυχικές επιπτώσεις στους ανθρώπους που υπέστησαν τα απαγορευτικά και έμειναν κλεισμένοι στο σπίτι. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία ενέτεινε μια αδράνεια, έτσι, μια απάθεια, έναν ατομικισμό, ο οποίος είναι ολέθριος και για την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί ουσιαστικά με την τηλεκπαίδευση που γενικεύτηκε και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στην ελληνική ιατρική, οι φοιτητές δεν είχαν επαφή με τους αρρώστους, οπότε έχασαν το αντικείμενο της γνώσης, της δουλειάς τους. Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν αναπόφευκτο, παρόλα αυτά στα δικά μας τα μαθήματα, γιατί εγώ είμαι σε προκλινικό έτος, καταφέραμε, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και κάναμε δοκιμαστικά μαθήματα και είδαμε ότι είναι πιθανό να γίνει αυτό, αρκεί να το θέλουν οι διδάσκοντες να προσαρμοστούν σε αυτό το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η αιμονή στην ατομική προσπάθεια με βρίσκει εμένα τελείως αντίθετο, γιατί η εκπαίδευση δεν είναι ατομική υπόθεση του καθενός. Δεν πιστεύω στο δόγμα ότι όποιος θέλει θα μάθει, γιατί πιστεύω σε ένα σύστημα που πρέπει να υποστηρίζει τη γνώση και την εκπαίδευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει κανένας να έχει και μια επικοινωνία στην εκπαίδευση και να μην εγκλωβίζεται στο εγώ του και να συσσωρεύει γνώσεις είτε παρακολουθώντας σεμινάρια είτε μέσα από ένα τελείως απρόσωπο εκπαιδευτικό μηχανισμό. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι δυστυχώς η τηλεκπαίδευση έγινε συνώνυμη με τα μαθήματα κονσέρβα, δηλαδή χάθηκε κάθε διαδραστικός χαρακτήρας και κάθε επικοινωνία με τον διδάσκοντα, με αποτέλεσμα οι διδασκόμενοι την περίοδο της πανδημίας απλώς να έχουν ανοιχτό έναν υπολογιστή να παίζει και να μην ενδιαφέρονται για αυτή καθ' αυτή την ουσία των μαθημάτων. Αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευθεί εάν οι διδάσκοντες έψαχναν λίγο αυτές τις δυνατότητες μέσω της τηλεκπαίδευσης και έστω στις συνθήκες της πανδημίας μπορούσαν να εφαρμόσουν και διαδραστικές τεχνικές που τις επιτρέπει η τεχνολογία. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ένα μεράκι και να ασχολείσαι με ένα όραμα για την εκπαίδευση και να την χρησιμοποιείς είτε σαν τηλεκπαίδευση είτε σαν διαζώσεις για να κάνεις κάτι ουσιαστικό. Άρα το θέμα τελικά εντάσσεται στο πόσο μπορεί κανένας να κάνει αυτό που κάνει έχοντας μια κοινωνική συνείδηση μιας αποστολής. Κάτι που φυσικά δεν περίμενε κανένας να το δει υπό τις παρούσες συνθήκες στην εκπαίδευση. Αυτά βασικά είχα να πω και θέλω να πω ότι τουλάχιστον αυτό που άφησε η πανδημία που ήταν αυτές οι τεχνικές μέσω υπολογιστή αξίζει το φοιτητικό κίνημα να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει μέσα από αυτές για να γίνει έτσι μια διαδραστική, μια σωστή εκπαίδευση και να αποτελέσουν ένα πολύ καλό συμπλήρωμα στη διαζώσιμη εκπαίδευση. Γιατί το ερώτημα δεν είναι ποια εκπαίδευση είναι καλύτερη, εξ αποστάσεως ή διαζώσεις. Σίγουρα είναι οι διαζώσεις. Το θέμα όμως το πιο βασικό είναι ποια εκπαίδευση είναι σωστή, η απλώς διεκπαιρεωτική ή η ουσιαστική. Ευχαριστώ πολύ.